Επιστρέφουμε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και στην παρέα μας προστέθηκε, θα τον παρουσιάσουμε σε λίγο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Πέλλας, ο κύριος Γιάννης Σιφάκης, για να δούμε και αυτά τα οποία ήδη συζητήσαμε, γιατί δεν γίνεται να μην πάρω ένα σχόλιο από εκείνον για το πόρισμα της Επιτροπής, μέλος της οποίας ήταν ο κύριος Γεωργαντάς. Ο κύριος Σιφάκης δεν ήταν μέλος της Επιτροπής, κύριε Σιφάκη. Έτσι. Καλησπέρα καταρχάς. Είχε κίνηση, καθυστερήσει, αλλά δεν πειράζει. Νωρίτερα λέγαμε ότι τελικά πολλής λόγος για το τίποτε στην υπόθεση Άδωνη για το Κελπνό. Εντάξει. Καταρχάς φαίνονται οφθαλμοφανείς πολιτικές και ηθικές ευθύνες. Που και μετά θα πάει στη δικαιοσύνη, θα δει αν υπάρχουν και ποινικές. Θα το δούμε. Δηλαδή αυτό που εμείς κάνουμε και νομίζω ότι είναι η ουσία, είναι ότι πρέπει όλα αυτά τα θέματα να μην αυτά τα θέματα να μην με ουσκές. Ελέγχονται. Μια στιγμή να λίγο το μικρόφωνο, να σας πω το διορθώσουμε λίγο, κύριε Σιφάκη, μισό λεπτό λίγο, να δώσω το λόγο εγώ στον κύριο Γεωργαντά μέχρι να σας το διορθώσουμε. Να κάνω δύο παρατηρήσεις. Να κάνετε. Αν και είχα σκοπό να την πάω την κουβέντα, αλλά δεν πειράζει, να κάνετε. Η πρώτη παρατηρήση που θέλω να κάνω είναι εξής. Σε αυτή την κυβερνητική περίοδο, το διαφορετικό που είδαμε στις εξεταστικές είναι το εξής. Είχαμε δημόσια αναμετάδοση των συνεδριάσεων. Αυτό έγινε για πρώτη φορά ουσιαστικά τώρα. Το σύνολο των συνεδριάσεων ήταν δημοσίες ή καλό σύνολο. Ήταν καλό αυτό κατά. Ακούστε λίγο. Εδώ τώρα, εγώ ως νομικός μιλώντας, υπάρχουν ζητήματα. Το πολιτικό πρόσωπο, αυτό που είχε μια πολιτική θέση ευθύνης και το οποίο βεβαίως ελέγχεται κατά βάση από τη δικιά μας επιτροπή, γιατί ο έλεγχος των φυσικών προσώπων, των απλών υπαλλήλων, είναι έλεγχος της δικαιοσύνης. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα, ως μάρτυρες εξετάζονται. Ναι. Λοιπόν, τα πολιτικά πρόσωπα, την βάσανο της εξάρτησης της δημόσιας, ίσως μπορούν να τη δεχτούμε και με βάση το δικαιωτικό μας σύστημα και με βάση την πολιτική ηθική. Όμως υπήρξαν και υπάλληλοι. Υπήρξαν οι δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι εκτέθηκαν σε μια διαδικασία ή αναφέρθηκαν χωρίς να είναι παρόντες και χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Δεν είναι αυτή η διαδικασία όμως. Λοιπόν, δεν ήταν αυτή η διαδικασία, είναι για πρώτη φορά. Εννοείται ότι κακώς αν μου επιτρέπετε, τώρα που τελειώνει, θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε κανόνες και επαναξιολογηθεί. Γιατί κοιτάξτε λίγο, δεν μπορούμε να δίνουμε έτσι βορρά σε μια κοινωνία, ακόμη και ανθρώπου που δεν είχαν μου πολιτική ιδιότητα. Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Και είδα και εγώ υπαλλήλους και στελέχη που ήταν φοβισμένοι, αμήχανοι, μπήκαν σε μια επιτροπή όπου δεν είχαν την άνεση που είχαν οι υπόλοιποι. Και ο φυσικός τους δικαστής είναι άλλος. Mm-hmm. Σε αυτούς. Δεν μπορούσαν να πούνε πράγματα, γιατί αν έλεγαν τα άλφα, τους κατηγορούσαν οι μεν, δεν έλεγαν τα βήτα και τα λοιπά. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν κατηγορούμενοι σε άλλες διαδικασίες ποινικές και έπρεπε και να καταθέσουν μάρτυρες. Είναι δύσκολο. Για τα πολιτικά πρόσωπα συμφωνώ. Εγώ θέλω να σταθώ, αγαπητό μου κύριε Σιφάκη, σε αυτό. Δημοσιογράφοι. Καταρχάς, πολιτική, Πολάκης και άλλοι, μέσα τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση, τον Πολάκη, τον ΣΥΡΙΖΑ. Δημοσιογράφοι σε μικρότερα μέσα κλπ. Εδώ και 20 μήνες. Εδώ και 20-19 μήνες αντιμετωπίζαμε την ιστορία Κελπνό σαν εκείνη η οποία θα στείλει στο Αλκατράς, πως λεγόταν φυλακία, στον Γεωργιάδη. Και τώρα μαθαίνω, άκουσα και από εσάς μόλις πριν, είπατε ότι υπάρχουν ηθικές ευθύνες, πολιτικές ευθύνες. Μάλλον υπάρχουν πολιτικές, φυσικά υπάρχουν. Και αναζητώνται ηθικές, έμεσες και άμεσες. Αυτό είναι το story. Αυτό όχι συζητάγαμε ηθικές, τόσο 20 μήνες. Όχι ηθικές. Οι πολιτικές και ηθικές αποκαλύφθηκαν και το πόρισμα της βάζει ευθέως. Εκείνο που πιθανά θα πρέπει να διερευνήσει η δικαιοσύνη, πιθανά τις ποινικές. Η δικαιοσύνη, θέμα της ποινικής, αν θέλετε, των δικαστηρίων, να ελέγξουν τις ποινικές ευθύνες. Αυτό που πρέπει να αναγνωριστεί από όλους, και μάλιστα λέω τώρα πέραν όλων αυτών που αποκαλύφθηκαν, που είναι εντυπωσιακά, θα έλεγα. Από όλες τις εξεταστικές επιτροπές. Ποιο είναι το χειρότερο που καλύφθηκε από αυτήν την ιστορία για εσάς? Γιατί νωρίτερα μας είπε ο κύριος Γεωργαντάς, ουσιαστικά ήταν τα 23 άτομα τα οποία απασχολούσε στο γραφείο του. Ο τρόπος που πήρανε τα άτομα σε αυτές τις υπηρεσίες, με ό,τι σήμαινε αυτό, έτσι ήταν ο τρόπος που κάνανε συμβάσεις. Και τα λοιπά. Ήταν μια σημαντική. Ο τρόπος, κύριε Σιφάκη, είναι ανάλογος με εκείνη της Νοτοπούλου, η οποία πήγε για καθαρίστρια, πήγε στο περίπτερο και μετά έγινε στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Αυτό το ξέρουμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι που ψάχναμε τόσο καιρό για τον Γεωργιάδη. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αυτά εδώ. Καμία σχέση. Δούλεψε ως καθαρίστρια που υπέγραψε σύμβαση. Εξαπάτησε ή όχι την υπηρεσία με την οποία συνευλήθηκε. Σας λέω, το να δουλέψει κάποιος ως καθαρίστρια και μάλιστα μετά. Να μπορέσει με την αξιοσύνη να καταλάβει μια δημόσια θέση και μάλιστα μια υπουργική θέση. Εγώ το βλέπω ως θετικό. Δούλεψε ποτέ ως καθαρίστρια, κυρία Νοτοπούλου? Εγώ σας λέω, και όχι ως ποτέ αργητικό. Δεν δούλεψε ως καθαρίστρια. Λοιπόν, και ως αργητικό. Δεν το βλέπω καθόλου ως αργητικό. Λοιπόν, σας λέω επίσης το εξής, ότι αυτή τη στιγμή όλες οι εξεταστικές επιτροπές έκαναν σημαντική δουλειά, και η Νοβάρτης.
θα δούμε, θα δούμε και τα αποτελέσματα. Βεβαίως. Όπως δεν κρύψαμε κάτω από το χαλί καμία υπόθεση η οποία, αν θέλετε, είχε στοιχεία, ενδείξεις ότι θα μπορούσε να υπάρχουν πέραν των πολιτικών και ηθικές, αλλά και πιθανά και ποινικές ευθύνες. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που δηλαδή, θέλω να πω το είναι πόρισμα, αν μη τι άλλο, το πόρισμα, αν μη τι άλλο, συγνώμη, λίγο, δικαιώνει το ύφος επί 20 μήνες Πολάκη. Αυτό ρωτώ εγώ, κύριε Συμφάκη, για να ξέρω. Γιατί εδώ επιχειρήθηκε και επιχειρείται ένας διχασμός εθνικός για πολλωστή φορά στη χώρα μας με έναν πρωτόγνωρο τρόπο, γιατί δεν δικαιούνται, δεν έχουμε τα κόμματα του 45% να πω, κοίταξε να δεις, δικαιούμαστε να έχουμε και ένα διχασμό. Είσαστε στο 20, πόσο είναι στο 30 κάτι, και όμως επιχειρείται ένας διχασμός με πόλεμο λάσπης, με πόλεμο λάσπης, και ρωτώ εγώ τον κύριο Συμφάκη, που είναι σοβαρός άνθρωπος, το αποτέλεσμα, στο πόρισμα, η αποτύπωση, εγώ λέω, οι 23 αυτοί του Άδωνη, για 8 μήνες έπαιρναν 500 ευρώ ο καθένας και ήταν ρουσφέτη. Εγώ σας λέω... Το έγκλημα δηλαδή για το οποίο. Εγώ λέω ότι είναι έτσι, ρε παιδί μου, το δέχομαι. Είναι ρουσφέτη. Το έγκλημα αυτό ήταν του Άδωνη και τον είχε 2 χρόνια τώρα ο Πολάκης έτοιμο για φυλακή σιδηροδέσμου. Μην μου λέτε τώρα για το Γεωργιάδης, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης εμπλέκεται και στον Νοβάρτης. Πώς εμπλέκεται στον Νοβάρτης? Εμπλέκεται, είναι κατηγορούμενος. Πού είναι κατηγορούμενος? Αφήστε τώρα. Μα δεν είναι κατηγορούμενος. Όχι κατηγορούμενος. Είναι εμπλεκόμενος στην εξέταση. Το εμπλεκόμενος δεν υπάρχει ως όρος στην ποινική μας οδολογία. Το εμπλεκόμενος δεν υπάρχει ως όρος. Τότε, κύριε Γιουργαντά, να μην εξετάσουμε τίποτα. Εσείς προτείνετε αυτές οι επιτροπές στη Βουλή να καταργηθούν και να μην ξεταστούν τίποτα. Φυσικά επί των ημερών σας δεν εξέτασαν, διότι εσείς τα κάνετε όλα τα ζητήματα που είδαμε τα ελέγχει η δικαιοσύνη παραλίγο. Σας λέω, λίγο, κύριε Σφάκη. Όλα τα ελέγχει η δικαιοσύνη. Τα έχει ελέγξει τα περισσότερα. Δεν είναι κάτι καινούργιο να πούμε τα στέλνουμε στην δικαιοσύνη. Μα τα έχει δει η δικαιοσύνη όλα. Και του 22 και του 32 και ό,τι θέλετε. Όλα τα είδε. Η Βουλή και το πολιτικό σύστημα πρέπει, αν θέλετε, να βλέπει τον τρόπο που πολιτεύθηκαν κάποιοι και να μπορεί να βελτιώνεται. Και αν θέλετε και να αποδίδονται και οι πολιτικές και οι ηθικές. Βεβαίως, μα δεν θέλει ποιος λέει όχι. Μα αρνηθήκατε. Όποτε κάναμε πρόταση για να δούμε κάτι για το 16-17, αρνηθήκατε. Σας λέω. Είναι δημοκρατία πάντα προς υπέγραψη. Σας λέω λοιπόν ότι αν μη τι άλλο, ο λαός απαιτεί ορισμένα πράγματα που έχουν καταγγελθεί να βγουν απολύτως στο φως. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν διαφωνείτε σε αυτό. Εδώ έχουν καταγγελθεί από δικούς σας υπουργούς για άλλους υπουργούς. Να διαφωνείτε. Πιθανά διαφωνείτε. Ξέρετε γιατί. Γιατί για τα δικά σας να ανοίξουμε κανένα φάκελο. Τα κόμματά σας είναι που εμπλέκονται. Και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Σας λέω. Να έχετε θέμα σε αυτό. Τι δουλειά θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και η Γιώργο άμα γίνει κυβέρνηση? Αυτή τη δουλειά θα κάνει. Όχι, να την κάνουμε τώρα. Γιατί να την κάνουμε? Ακούω και την πλειοψηφία. Δεν φοβόμαστε. Εσείς προσπαθείτε τώρα να ξέρετε ένα πράγμα σαν κόμμα. Αντί να δείτε. Πράγματα τα οποία έχουν καταγγελθεί. Εγώ επειδή 19 μήνες τα είδα όλα. Διεθνής. Έχω άποψη για το ποιος θα πάει φυλακή αύριο. Αλλά δεν θα την πω δημόσια. Όπως κάνετε εσείς. Έχω άποψη. Για 8 εκατομμύρια τη φύλαξη με προφορική εντολή σε εταιρεία security. 8 εκατομμύρια με προφορική εντολή δόθηκαν. Εσείς θέλετε μέχρι το σημείο να αμφισβητείτε ότι είναι σκάνδαλο κάτι που απεκάλυψε το FBI. Και οι Αμερικανικές πιστικές τάξεις. Εσείς λέτε ότι δεν είναι ούτε αυτό σκάνδαλο. Αυτό λέγατε στην Βουλή. Δημόσια παρουσία σας με είναι, αυτό. Αυτή είναι για την Νοβάρτης μιλάτε, φαντάζομαι έτσι. Για την Νοβάρτης. Λοιπόν, αυτό λέω. Εσείς έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι αυτό το πράγμα σκευωρία. Κάτι που απεκάλυψε το FBI και οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Και περιμένετε και αν θέλετε. Υπάρχει εμπλεκόμενοι εκατοντάδες και χιλιάδες γιατροί. Και θα δούμε αν υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα. Μιλάτε σήμερα για το Κελπνό, μιλάτε γιατί φοβάστε και το λέω ειλικρινά τον Νοβάρτης. Καλά. Τώρα, εγώ ξέρω ότι είμαι 19 μήνες εκεί πέρα και είναι κρίμα που απασχοληθήκαμε τόσοι συνάδελφοι με τόσο αιμονία από κάποιες πλευρές για ζητήματα τα οποία ούτως ή άλλως έχουν ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη. Αν το πόρισμα και για την Νοβάρτης είναι ανάλογο του Κελπνό, κύριε Συμφάκη, συγγνώμη, αλλά δεν δικαιολογείται ο θόρυβος. Ναι, μακάρι να αποδειχθεί αν λέω, κάποιοι έκλεψαν να πάνε φυλακή να δικαιωθούμε, να νιώσουμε κι εμείς μια αγαλίαση. Αλλά αν το πόρισμα είναι όπως τον Κελπνό. Φέρνει το FBI και οι Αμερικανικές Αρχές στοιχεία για κάτι το οποίο ήταν ένα διεθνές σκάνδαλο για τον τρόπο και η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που καθόρισαν τις τιμές των φαρμάκων στην από τις τρεις στην Ευρώπη. Και υποθέτουμε και λέμε τώρα ας το πούμε με πιθανότητα να ισχύσει ότι τα στοιχεία αυτά θα αποδείξουν ότι ήταν τίποτα μία τρύπα στο κενό. Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω. Θα περιμένουμε. Τώρα, για να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, κύριε Σαρή, θα ήθελα τώρα προς ο κύριος Συμφάκης, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ουσιαστικά αυτό που είπε απευθυνόμενο στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι ότι ήταν πολύ σαφή στρατηγική επιλογή μας το 2015 να γυρίσουμε το τιμόνι, γιατί διαφορετικά
θα κάναμε το χατήρι πολλών οι οποίοι θέλουν να καταστραφεί η Ελλάδα βγαίνοντας από την Ευρωζώνη με τον Brexit, το οποίο κάποιοι τότε αντιμετώπιζαν επιπόλαια. Τι λέτε εσείς? Εγώ λέω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι είναι μια κυβέρνηση 100 ημερών, κύριε Βενιέρη. Αυτό είναι το αφήγημα το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα εμφανίζεται από την κυβέρνηση. Και μιλάμε για τις 100 μέρες. Και ουσιαστικά προσπαθεί να δικαιολογήσει και αυτή τη στροφή την οποία είχε γίνει τότε αυτό το αφήγημα. Δηλαδή προσπαθεί να δικαιωθεί μέσα από το αφήγημα αυτό ότι πράγματι τα κατάφερε και οδήγησε τη χώρα στην περιβόητη έξοδο από τα μνημόνια και γι' αυτό και μιλάει για τις 100 νέες μέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός, κύριε Σαρδί, μπορεί και πιο μας τώρα, μην κοιτάτε, δεν χρειάζεται κρατά την κάμερα, το έχουμε αλλάξει το σκηνοθετικό για να βλεπόμαστε πιο ανθρώπινα. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι εγώ αφού βγήκα από τις 21 που τέλειωσε την ιδανική σχέση και έπειτα, είχα και έχω τα περιθώρια να ανοίξω ένα κουμπαρά. Και κάνει αυτό. Από πού προέρχεται αυτός ο κουμπαράς, κύριε Βενιέρη? Αυτός ο κουμπαράς έχει προέλθει από το γεγονός ότι δεν έχουμε εξοφλήσει ακόμα τους ιδιώτες. Ο κουμπαράς αυτός έχει έρθει επειδή δεν έχουμε αποδώσει όλες τις συντάξεις, έχουμε μειώσει τις δημόσιες επενδύσεις. Από εκεί έχει προέλθει αυτός ο κουμπαράς. Έχει προέλθει από καμία ανάπτυξη ο κουμπαράς αυτός, έγιναν ξαφνικά μαγικά πράγματα στην Ελλάδα, ήρθαν νέες επενδύσεις, επενδύσαμε. Πάντως προήλθε. Προήλθε. Έτσι, γιατί εκεί που λέγαμε ότι θα καταστραφούμε και δεν και τα λοιπά, κατάφερε και έβγαλε κάποια πλεονάσματα, ένα πλεόνασμα μεγάλο, το οποίο σήμερα θα μοιράσει. Ωραία, προήλθε. Κοινωνικό μέρος. Εγώ σας είπα. 1.100.000 κατασχέσεις λογαριασμών. Εγώ σας είπα. Είναι δεδομένο, υπάρχει. Έτσι δεν είναι και... Έτσι είναι, κύριε Γιώργο. Από πού έχουν έρθει, από όλα αυτά τα πράγματα έχει προέλθει αυτός ο κουμπάρας. Επειδή είπατε για το αφήγημα. Λοιπόν, το αφήγημα, ξέρετε, να θυμηθούμε γιατί μην ξεχνάμε κιόλας. Το αφήγημα το οποίο υπήρχε μέσα αντιπολίτευσης και το λέω ειλικρινά, χαίρομαι που τώρα μιλάτε λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε αλλιώς. Λοιπόν, ήταν ότι καταστράφηκε η χώρα, ότι δεν θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη. Δεν υπάρχουν αντίμετρα, διότι δεν πρόκειται να φτάσουμε ποτέ τους στόχους. Θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης. Θα θυμάστε, δεν θα βγούμε ποτέ από τα μνημόνια. Θα υπάρχει πολυεπτική γραμμή. Όλα, όλα δυστυχώς για εσάς και ευτυχώς για τη χώρα, όλα διαψεύστηκαν. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Αυτή είναι βέβαιος. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο σήμερα κιόλας, και μάλιστα είναι και μια μέρα σημαντική, αν θέλετε, ξεψηφίζεται, ακυρώνεται πλήρως η μείωση των συντάξεων που είναι ψηφισμένο μέτρο. Εάν ήμασταν στα μνημόνια, δεν θα μπορούσε αυτό το μέτρο να ξεψηφιστεί. Όπως επίσης και έχουμε τη δυνατότητα πλέον, εφόσον έχουμε πιάσει τους στόχους, που βεβαίως είναι το 3,5% το πλεόνασμα, που είναι δυσχερές. Μέχρι το 2022, όμως το έχουμε πιάσει και αν θέλετε σε όλα τα χρόνια τα δικά μας πιάναμε τους στόχους σε πλήρη αντίθεση με τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μέσα στα μνημόνια που ποτέ δεν έπιασαν στόχους. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν έκλεισαν και την τελευταία αξιολόγηση κτλ. Λοιπόν, πιάσαμε τους στόχους, βγάλαμε το υπερπλεόνασμα, το οποίο φυσικά μοιράζουμε εγκαίρως στον κόσμο, αν θέλετε, που ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί σε μια κοινωνία που ήταν στο καναβάτσο πολλά χρόνια με τα μνημόνια. Και βεβαίως ούτε πιστεύουμε ότι λύνονται τα προβλήματα του κόσμου όλα με αυτά τα μέτρα. Έχουμε δυνατότητα περίπου 1 δισεκατομμύριο θετικά μέτρα να πάρουμε και τα πήραμε και επίσης γύρω στα 700 και εκατομμύρια παραπάνω θα βγουν, ας το πούμε 710 εκατομμύρια τα οποία θα μοιραστούν ως κοινωνικό μέρος. Είναι για το μέλλον. Είναι για το μέλλον. Ποιο μέλλον? Μην τα υπολογίζετε τώρα μέσα στο 1 δισεκατομμύριο. Όχι, όχι, όχι. Έτσι. Όχι. Η μείωση κατά έως 35-33% του ΕΦΚΑ στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους είναι ο 1/1/19. Έτσι, όπως θα είναι και το επίδομα ενοικίου. Έτσι, όπως είναι και η μείωση κατά 30% στις λαϊκές κατοικίες του ΕΜΦΙΑ. Και κατά 20% του χρόνου. Για λοιπόν, μια φορά είναι το όπως, όχι, όχι. Έτσι έχετε ψηφίσει. Για μια φορά λέτε. Βεβαίως. Και ούτως ώστε προεκλογικά, αυτό που θα πούμε εμείς και θα σας δω και εσάς, όταν θα έρθει η ώρα, είναι ότι εμείς θέλουμε να μειώσουμε τον έμφυα στις λαϊκές κατοικίες και άλλο 20%. Αυξήθηκαν οι αντικειμενικές περίπου 10% η μείωση. Την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, όπως επίσης είναι και όλα εκείνα τα θετικά μέτρα για την κοινωνία, τα οποία ψηφίστηκαν και τα οποία τα ψηφίσατε. Μπορεί να έχω το λόγο λίγο. Τα ψηφίσατε. Σας λέω λοιπόν, σας λέω λοιπόν, ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και μάλιστα χωρίς προληπτική γραμμή, στην οποία εσείς επιμένατε και δυστυχώς και θεσμικοί παράγοντες, όπως και ο Στουρνάρας. Λοιπόν, προχωρήσαμε και δώσαμε 1 δισεκατομμύριο περίπου σε θετικά μέτρα στην κοινωνία, χωρίς τα μέτρα. Εγώ πριν μιλήσω ο κύριος Γεωργαντάς, ξέρετε άλλη χώρα που βγήκε από τα μνημόνια και δεν βγήκε στις αγορές? Μα αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε να βγούμε στις αγορές. Πώς δεν χρειαζόμαστε? Τσακαλώτος είπε χθες ότι την άνοιξη δεν θα βγούμε.
Στην άνοιξη μπορούμε να βγούμε. Αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε. Και επειδή δεν χρειαζόμαστε, δεν βγαίνουμε, επειδή το επιτόκιο είναι 4,5%. Γιατί δεν χρειαζόμαστε. Γιατί οι υποχρεώσεις μας καλύπτονται, γιατί έχουμε εξασφαλίσει, και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, έχουμε εξασφαλίσει ένα μαξιλαράκι, ούτως ώστε να μπορέσουμε περίπου 2 χρόνια να είμαστε καλυμμένοι. Και βεβαίως σίγουρα πρέπει να διαμορφώσουμε όλους. Γιατί μέχρι τώρα σας ακούμε ενδιαφέρον, λέτε μια χαρά, ακούστε με λίγο, μια χαρά για τον κόσμο, ο κόσμος κρίνει. Αλλά προσέξτε, δεν μπορώ να είμαι μέτοχος σε μια, πώς το λένε, σε μια στοχεία στη συζήτηση. Δεν βγαίνουμε στις αγορές γιατί δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Με 4,6 το 14 ομόλογο δεν βγαίνει στις αγορές. Γιατί και επικοινωνιακά και οικονομικά και πολιτικά θα ήταν στραπάτσο για τη χώρα μας. Αυτός είναι ο λόγος που δεν βγαίνουμε. Και εγώ λέω, εγώ ξέρω ότι άλλοι βγήκαν. Η Κύπρος βγήκε, η Πορτογαλία βγήκε. Δεν χρειάζεται. Μόλις ξέπλεξαν τα μνημόνια. Για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Για να μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν. Θα σα πω το εξή για να μην κοροϊδευόμαστε. Και εγώ θέλω μια στιγμή σε αυτό. Λοιπόν, πρώτον. Μιλάμε αυτή τη στιγμή μέσα σε δυσμενή διεθνή συγκυρία, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία. Όπως στην Ιταλία. Οι άλλες χώρες έτσι, βγαίνουν. Οι άλλες χώρες βγαίνουν. Για πάνω από 4%. Η Πορτογαλία βγαίνει. Η Πορτογαλία βγαίνει. Επειδή μιλάτε εσείς η Κύπρος βγαίνει. Με αυτό το ύφος. Όλες οι χώρες βγαίνουν. Μα λέμε τώρα κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Το 2014 λοιπόν που μιλούσατε εσείς. Δεν μπορείτε να βγείτε. Πέστε, δεν μπορούμε να βγούμε. Είναι απαγορευτικό. Ότι δήθεν θα βγαίναμε από τα μνημόνια. Εάν δεν έβγαιναμε, βγαίναμε εμείς. Το επιτόκιο ήταν 9%. Το φθινόπωρο, το Νοέμβριο του 2014 που παραδώσατε, το επιτόκιο ήταν 9%. Δεν χρειάζεται. 100 δισεκατομμύρια δίδρακτα πληρώσαμε μέχρι να μάθω ότι πρέπει να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι να μάθω ότι πρέπει να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Άλλα δίδακτα δεν θα πληρώσουμε. Φτάνει, 100 δις είναι. Ακούτε, κύριε Γκοντά. Μα απαντήστε γιατί δεν βγαίνετε. Ακούτε. Διότι δεν χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε. Μια αγορά, ξέρετε, βγαίνει πάντα για να δείξει ότι είναι υγιής. Αυτό είναι το τέλος ενός προγράμματος. Έχουμε εξασφαλίσει το εξής. Το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί καλά, κύριε Σιφάκη. Το μαξιλαράκι. Το τραπεζικό σύστημα πώς το βλέπετε. Τις επενδύσεις πώς τις βλέπετε. Την ανάπτυξη πώς τις βλέπετε. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σας. Έχουμε ανάπτυξη. Δεν σας βγαίνει καταστροφολογία. Έχετε ανάπτυξη. Είναι καινούργια κατάσταση. 1.100.000 κατασκευμένους λογαριασμούς για το υπερπλεώνασμά σας. Και δεν τρέπεστε και μιλάτε και στον κόσμο τώρα. Φτάνει πια. Δεν τρέπεστε. Τι να τραπώ. Με 1.100.000 κατασκευμένους λογαριασμούς. Εγώ θα τραπώ ενώ, ή εσείς. Ντροπή. Ενώ. Διαψευστήκατε σε οτιδήποτε σε σχέση με την οικονομία. Έχουμε πλήρω, ανάπτυξη. Πλήρω. Από πλούτο είναι αυτό το πεπλώνασμα. Έχουμε είναι την άψη της οικονομίας. Μεγάλο το πλούτο της χώρας. Λοιπόν, μετά από διάλογο του προγράμματος είμαστε στο 1,5%. Και αυτό είναι ανάπτυξη. Προχώρησε καμιά επένδυση, καμιά μεταρρύθμιση. Όλα τα χρόνια τα δικά σας, σημαντικές μεταρρυθμίσεις και έχουμε και ανάπτυξη και από πέρυσι έχουμε ανάπτυξη. Σας αφήσαμε συν 0,7 και είστε στο 1,7 μετά από 4 χρόνια. Διαψεύδεστε πλήρως. Λοιπόν, λέω το εξής, ότι αυτό που εξασφαλίσαμε εμείς είναι. Το να υπάρχει το μαξιλαράκι, ούτως ώστε. Ζήστε με όταν, το μαξιλαράκι, όταν, στο μαξιλαράκι όταν δεν χρειαζόμαστε ή όταν οι συνθήκες δεν είναι καλές και ευνοϊκές, να μην βγαίνουμε. Καλές για να βγούμε. Βεβαίως αυτό θα ψάξουμε. Ψάξτε, γιατί διαμορφώσαμε το μαξιλαράκι. Εσωτερικά η εικόνα της οικονομίας. Η εικόνα της οικονομίας μας λοιπόν, επιτρέπει να βγούμε. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει εμπιστοσύνη. Βγαίνετε αφού υπάρχει εμπιστοσύνη. Ακούμε εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, όλη η διεθνή κοινότητα μιλάει συνεχώς για την εμπιστοσύνη στη χώρα. Είδατε, δεν μου λέτε το τρίμηνο έλεγχο. Το τρίμηνο έλεγχο τον είδατε, τι είπε ο τρίμηνο έλεγχο. Για τις επενδύσεις που μειώσατε, για το πρόγραμμα που μειώσατε. Το τρίμηνο το είδατε. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να πείτε. Ό,τι και να πείτε. Σήμερα σας λέω, εγκρίνεται από το Eurogroup ο προϋπολογισμός της χώρας χωρίς καμία παρατήρηση. Που σημαίνει ότι και η μείωση των συντάξεων ακυρώθηκε, παίρνουμε τα θετικά μέτρα, προχωρούμε στη δίκαιη ανάπτυξη. Προχωρούμε στη δίκαιη ανάπτυξη και όλα εκείνα τα οποία λέγατε και βασίσατε την επιχειρηματολογία σας. Το 16 χειροκροτούσατε τον νόμο Κατρούγκαλου, κύριε Σιφάκη. Το 16 τον νόμο Κατρούγκαλου το χειροκροτούσατε. Τώρα χειροκροτείτε την ανάκληση του καλού νόμου Κατρούγκαλου. Δεν πρέπει να το καταλάβω. Από 1,1 δισεκατομμύριο έλλειμμα στα ασφαλιστικά. Καταμία, μπορέσαμε και τα κάναμε πλέον ασφαλιστικά. Και αυτά που ακυρώνεται τώρα στο νόμο Κατρούγκαλου ήταν. Όταν σας τα λέγαμε δεν τα ακούγατε. Τις εισφορές του ΕΠΚΑ. Ειρήνη. Δέχομαι με πολύ σεβασμό το επιχείρημα του κυρίου Σιφάκη που λέει ότι δεν χρειάζεται να βγούμε στις αγορές. Όταν από πίσω μας έχουμε αυτή την οικονομική κατάσταση, κύριε Βενιέρη, όταν δεν έχουν πληρωθεί οι συντάξεις, όταν έχουμε αυτούς τους κατασχεμένους λογαριασμούς, όταν έχουμε τα κόκκινα δάνεια,
όταν ο κόσμος βιώνει η πραγματικότητα του κόσμου, την πραγματικότητα, κύριε Σιφάκη. Την πραγματικότητα του κόσμου. Με το δανεισμό τη χώρα θα τα αντιμετωπίσουμε. Όχι, όχι, όχι. Τι συντάξει, μα πώ που τότε μου λέει. Είτε στην πραγματικότητα. Τη λέξη Σιφάκη και στην πραγματικότητα. Είναι στην πραγματικότητα ότι ο Τσίπρας δεν είναι στο μόνο πράγμα. Από 400.000 συντάξεις που παραδώσατε απλήρωτες, είμαστε κάτω από 100. Τι άλλο να πω. Εδώ, κύριε Σιφάκη, βάζει ο κύριος Σαρίδης ένα ζήτημα. Λέει, έχουμε 1,1 εκατομμύριο αριθμητικά κατασχέσεις, από τις οποίες συγκεντρώθηκαν νομίζω 5,5 δις. Έτσι, 4,8. Εντάξει, 5 δις. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, κύριε Σιφάκη. Άλλο. Συγγνώμη, δηλαδή, ο άλλος δηλαδή, ο οποίος μπορεί να πληρώσει. Πώς το συνδέει με τον εθνικό δανεισμό. Τι κάνει ο κύριος Γιώργαντας. Εδώ επιχειρείται με αλφαγιώτα. Με τον δανεισμό της χώρας. Επιχειρείται με αλφαγιώτα. Ένας εξοραϊσμός. Λέμε, έχουμε ένα δις να μοιράσουμε. Και ξέρουμε ότι από τις τσέπες των ίδιων Ελλήνων έφυγαν 5,5 δις. Όχι, όχι εθελώς. Από κατασχέσεις. Από κατασχέσεις, κύριε Σιφάκη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να σου παίρνουν τα λεφτά ενώ ξέρεις ότι αδυνατείς να πληρώσεις. Ξέρουν και οι ίδιοι. Καταρχάς, συγγνώμη. Δηλαδή. Καταρχάς, συγγνώμη. Γνωρίζετε. Ακούγεται λίγο βαρύ για τον κόσμο. Ότι πλέον η αρχή των εσόδων είναι ανεξάρτητη αρχή. Ό,τι και να είναι, εγώ στο αποτέλεσμα. Το ένα είναι αυτό. Δηλαδή, αν η οικονομία δεύτερο, του άλλου αυτά εδώ. Θα δεχόταν συγγνώμη, ο άλλο ο οποίο χρώσταγε να του κατασχέσουν λογαριασμό. Σας λέω το εξής. Δεν θα τα έβγαζα. Ακούτε να σας πω. Εγώ, παρότι πραγματικά καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τη μεγάλη δυσκολία που υπάρχει όσον αφορά τις κατασχέσεις κτλ. Σας λέω ότι καταρχάς ήταν χρήματα τα οποία όφυλαν. Δεν μπορούσα. Αλλά πρέπει να πληρώσουν. Όφυλα. Δεν υπάρχει το δεν πληρώνω τώρα. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Βεβαίως δεν υπάρχει το δεν πληρώνω. Δεν υπάρχει το δεν πληρώνω. Το ένα να είναι λέμε αυτό. Τα πράγματα με το βεβαίως δεν υπάρχει το δεν πληρώνω. Αυτή τη χώρα πρέπει να πληρώνουν δεν υπάρχει, όλοι. Δεν υπάρχει το δεν πληρώνω, είναι αλήθεια. Το δεύτερο είναι ότι σας λέω ότι ήταν ανεξάρτητη η αρχή δημοσίων εσόδων και από εκεί και μετά δεν συνδέεται παντελώς γιατί η συζήτησή μας κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι ζούμε σε μια χώρα ευδαιμονίας. Αυτό που λέμε είναι ότι καταφέραμε και από εκεί που ήταν χρεοκοπημένη χώρα βγήκαμε πλέον καθαρά από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και έχουμε τη δυνατότητα να προχωράμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και αν θέλετε να επιστρέφουμε, αν θέλετε να κάνουμε άρση των αδικιών και λογικές που θα αυξήσουν την κατανάλωση και θα δώσουμε τη δυνατότητα στην οικονομία να προχωρήσει με μετρολογικές δίκαιες ανάπτυξης. Αυτό είναι το θέμα. Δεν τα λύσαμε όλα τα θέματα μέσα σε 2 μήνες, 3 μήνες που βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά εμείς βγήκαμε από τα μνημόνια όταν άλλοι μας βάλανε μέσα. Και αν θέλετε, οι 100 μέρες είναι πραγματικές 100 μέρες γιατί εμείς, όπως μας κατηγορούν κιόλας πολλές φορές, δηλαδή τη λογική το ότι χρειάζονται κοινωνικές παροχές και τη λογική το ότι πρέπει να διευκολυνθεί ο κόσμος της εργασίας, μας κατηγορούν κιόλας. Πράγματι, οι δικές μας 100 μέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμά μας για το οποίο εκλεγήκαμε, ήταν οι 100 μέρες είναι αυτές. Για τα 100 χρόνια του υπερταμείου θα πούμε κάτι. Και είναι οι 100 μέρες της απελπισίας της Νέας Δημοκρατίας κυρίως, η οποία καταλαβαίνει ότι χάνεται όλη προς τις εκλογές που έρχονται. Ακούστε, μου αρέσει αυτό που λέτε ότι είναι 100 μέρες αυτές που κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την 21η Αυγούστου. Ωραία. Από την 21η Αυγούστου και πίσω, μέχρι το Σεπτέμβριο 2015, αυτό που βιώσαμε ήταν μνημόνιο. Μνημόνιο. Α, ήταν μνημόνιο. Γιατί είμαστε ότι δεν είναι μνημόνιο. Ήταν το τρίτο μνημόνιο. Όχι, γιατί από 15 το Σεπτέμβριο θυμάμαι εγώ μέχρι τότε λέγαμε ήταν συμφωνία. Το τέταρτο μνημόνιο. Το τέταρτο ήταν το τρίτο μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο ήταν. Αλλά στο οποίο εμείς καταφέραμε όσο μπορέσαμε στις συνθήκες να μπορέσουμε να προστατεύσουμε. Άρα τα μνημόνια λέω το 15. Το τρίτο μνημόνιο. Μα τώρα δεν την τίθεται. Όχι, δεν το λέγαμε 2,5 χρόνια. Λέγαμε ήταν τρίτο μνημόνιο. Ήταν τρίτο μνημόνιο. Λοιπόν, δέσμευσε τη χώρα για 99 χρόνια. Το τέταρτο. Άρα, όχι, δεν σου πω λίγο. Εγώ θέλω να κάνω. Να κάνω λογικές σκέψεις. Άρα, εφαρμόσαμε το τρίτο μνημόνιο για να βγούμε από τα μνημόνια. Βεβαίως. Ωραία, οκ, εντάξει. Δεν διαφωνώ. Επειδή εγώ είμαι μνημονιακός εδώ και πολλά χρόνια, γι' αυτό το λέω. Ενώ με το πρώτο και το δεύτερο χωθήκαμε ακόμα και δεν τα εφαρμόσαμε. Δεν επιτράψαμε να τα εφαρμόσουμε. Είδατε. Ακούστε με λίγο. Είδατε. Τα προηγούμενα μνημόνια ακόμα είχαν μόνο μέτρα διάρκεια της κοινοβουλευτικής θητείας εκείνης. Να μην ξεχνιόμαστε. Δεν έχει άδικο. Ακούστε λίγο. Ήταν για 3 χρόνια όλα. Για 2-3-4 χρόνια.
Τώρα έχουμε για 99 χρόνια. Κύριε Βενιέρη. Να μην κοροϊδευόμαστε. Το υπερταμείο για 99 χρόνια, κύριε Σιφάκη. Η δέσμευση των προγραμματισμών είναι για τα επόμενα 30 χρόνια μέχρι το 2060. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά αυτή τη κυβέρνηση. Νομοθέτησε και δεν είναι επόμενε γενιέ. Όχι επόμενε γενιέ. Που είχατε συμφωνήσει σε 4 και σε 4,5% πλεονάσματα. Όλα ήταν για την κυβερνητική μα θητεία. Όχι βεβαίω. Όχι βεβαίω για πολλά επόμενα χρόνια. Και δεν πιάσατε σχέση με την ανάπτυξη. Ήταν σε σχέση με την ανάπτυξη εκείνο. Να ξέρετε. Το δικό σα δεν έχει σχέση με καμία ανάπτυξη. Για να μην υπάρχει σπέκουλα. Η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε και το τρίτο μνημόνιο. Όλοι το ψήφισατε. Όλοι το ψήφισατε το τρίτο μνημόνιο. Εμείς είμαστε δύναμη ευθύνης. Λοιπόν, τι μιλάμε τώρα, ας πούμε. Αφήστε τώρα. Όταν αυτοί, κατηγορούσαν κάποιους άλλους για προσκυνημένους και γερμανοτσολιάδες και το λέγαν πολύ εύκολα. Τους αρέσει πάρα πολλά πράγματα. Τους αρέσει να λένε πράγματα χωρίς να αισθάνονται το βάθος και το βάρος. Όταν λοιπόν γονάτισαν τη χώρα, τη χώρα γονάτισαν. Και η χώρα κινδύνευε, η Νέα Δημοκρατία επειδή είναι υπεύθυνη η δύναμη, στήριξε τη χώρα. Αυτοί δεν ζήτησαν ούτε μια συγγνώμη για αυτό. Ούτε μια συγγνώμη ζήτησαν για αυτό. Συγγνώμη λίγο, εγώ τώρα πραγματικά. Θα έπρεπε να πει το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία τότε όχι. Θα ήμασταν 20 λεπτά τώρα, αυτοί δεν έπρεπε να πάμε. Ο Τσίπρας στις εκλογές. Λέω, θα έπρεπε να πούνε όχι τον Σεπτέμβριο τον Αύγουστο. Θα σας απαντήσω. Από τη στιγμή που στο τρίτο το μνημόνιο παίχτηκε το δίλημα ευρώ, δραχμή, Ευρώπη. Ή ναι. Όχι, καλά κάνανε και το στηρίξανε. Αλλά εκείνη τη στιγμή όμως αναλάβανε και την υπογραφή, το βάρος της υπογραφής πάνω στα μέτρα, πάνω στους στόχους. Δεν ήταν όλα, πήραν και άλλα μετά δικά τους. Στους στόχους στους οποίους είχαν υπογράψει. 65 δισεκατομμύρια μας στήριξαν τα πρώτα δύο μνημόνια και 10 δισεκατομμύρια το τελευταίο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφήστε τώρα, αφήστε. Τα δίδακτρα 100 δισεκατομμύρια. Θα σας πω κάτι. Όταν είχαν καταγραφεί οι στόχοι ανά Υπουργείο στο τρίτο μνημόνιο, αυτά ήταν νούμερα. Ήταν χρήματα. Έπρεπε από κάποιον από κάπου να βγουν αυτά τα χρήματα. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα που υπογράψανε το τρίτο μνημόνιο εκείνη τη στιγμή αντιλαμβανόντουσαν ότι παραδίδανε μέρος της εθνικής κυριαρχίας της χώρας στους θεσμούς οι οποίοι θα έπρεπε. Όχι, κάντε λάθος κύριε Σαρίδη. Το υπερταμείο το φέρανε μετά, ήταν το κερασάκι το δικό τους, το ψήφισαν μόνοι τους. Και γι' αυτό τώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με τα κίνητα του δημοσίου. Και πάλι διαφωνείτε. Δικό τους είναι το υπερταμείο. Απολύτως. Δηλαδή, συγγνώμη, τα κίνητα του δημοσίου, τα κίνητα του δημοσίου, τα οποία στεκόντουσαν και δεν τα αξιοποιούσαμε, γιατί δεν είναι για να πουληθούν. Τα δώσαμε στο... Α, ωραία λογική, δεν την είχα σκεφτεί αυτή. Το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο εσείς... Το ΤΑΙΠΕΔ το οποίο εσείς ψηφίσατε, λοιπόν, ήταν για να ξεπουληθούν ό,τι ήταν εκεί πέρα μέσα. Και τα δώσατε στο Ταμείο για να τα σώσουμε. Η αξιοποίηση τη δημόσια περιουσία είναι για Βενιέρη. Να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία. Τα δώσαμε στο υπερταμείο. Δεν υπάρχει, το υπερταμείο δεν έχει καμία λογική ξεπουλήματος. Ούτε μία. Αξιοποίηση, αν θέλετε, και μάλιστα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης. Για 99 χρόνια λοιπόν, των δανείων. Εγώ χαίρομαι γιατί θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από εδώ και μπρος μέχρι και τις εκλογές. Και οι καλεσμένοι είναι εξαιρετικοί και οι τρεις τους. Οπότε κύριε Σφάγη, θα τα λέμε συχνά πυκνά. Ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Γεωργαντά και τον κύριο Σαρίδη για την συμμετοχή σας εδώ στις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ορθά επισημάνατε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και ερχόμαστε με τον Γιάννη Σοπασί να δούμε τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά, να δούμε και το κοινωνικό μέρισμα. Ποιοι πώς, αν το δικαιούστε, πώς θα δικαιούστε και όλα αυτά.